οφείλουμε σε μια κοινωνία η οποία δημοκρατική, αφού έτσι θέλουμε να ονομαζόμαστε, που έτσι πρέπει, να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα όπως προανάφερες, τις απόψεις. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα συμφωνούμε, μπορεί και να διαφωνείς, όπως ο σεβασμός δεν έχει επιλογή. Μάλιστα. Ο σεβασμός είναι σεβασμός. Τέλος. Δεν έχει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Δεν έχει σεβόμεσα άλλα. Όχι. Δεν έχει άλλα. Ο σεβασμός είναι σεβασμός. Το ασυμφωνώ μαζί μου χάρη. Άλλη κουέντα. Εγώ σαν Μάριος βάζω, έχω στόχο και σκοπό. Άρα βάζω στόχους να κάνω κάτι και προσπαθώ να πετύχω. Εν τον ηρεύκω. Εν τζάμε και αν θέλω, γιατί πιστεύω πάρα πολλά στο ότι άμα θέλουμε κάτι μπορούμε να το πετύχουμε. Σε όποιον τομέα και να είναι, όποιοι και να είμαστε, ό,τι και να είναι τούτο που φανταζόμαστε, ότι εκείνος είναι ο στόχος, σκοπός μου, ποιος είναι ο στόχος μου. Ξίαστε το λέξη βασικά όνειρα, φαντασία. Δούλεψε για να φτάσεις σε εκείνο το πράγμα. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Face to Face. Είμαι ο Χάρης Αριστίδου. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί έχω έναν αγαπημένο καλεσμένο. Πριν σας πω το όνομα, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας, την Πανκυπριακή Ασφαλιστική, 60 χρόνια δίπλα σας ασφαλώς. Και δεν είναι άλλος από τον Μάριον Μπρίαμον Ιωαννίδη. Φίλε μου, καλώς ήρθες. Χάρη μου, καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στο υπέροχο σφίδιο το οποίο δημιουργήσετε εδώ με την ομάδα. Τα χαρά μου μόλις μου ανακοίνωσες έτσι να έρθω να τα πούμε, μια και μοιραζόμαστε πολλές έτσι κοινές σκέψεις, ενδιαφέροντα για πάρα πολλά πράγματα και τηλεοπτικά και όχι. Άρα εννοείται πως είναι χαρά μου να είμαι μαζί σου και να ευχηθώ σε όλους σας καλή επιτυχία που είμαι σίγουρος δεδομένη. Ευχαριστούμε Μάριο, ευχαριστούμε και χαρά η δική μας που είσαι δάμε σήμερα. Είμαι σίγουρος να έχουμε μια πάρα πολλά ωραία κουβέντα. Δεν ξέρω αν μας αρκέσει τούτη μια ώρα που έχουμε, γιατί όποτε βρεθούμε και εξηγήσουμε τη συζήτηση στην ηθιό μας, καταλήγουμε. Να μιλούμε μέσα ώρες. Ανοίγουμε παρεθέσεις, να μιλούμε μέσα ώρες. Είσαι καλά, να ξέρουμε. Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Τηλεοπτικά, πολλές εκδηλώσεις, πολλά shows τα οποία παρευρίσκομαι, φιλανθρωπικά και όχι. Στηρίζω πάρα πολύ όντες προσπάθειες δικές φιλανθρωπικές. Passenger, ταξίδια, ετοιμαζόμαστε και. Έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα να δείξουμε γενικότερα στον κόσμο, στο προσεχές μέλλον. Είσαι ανήσυχο πνεύμα. Και λέω το επειδή βλέπω εγώ από τον εαυτό μου ότι δεν εφησυχάζουμε εύκολα. Δηλαδή, πέφτω νύχτα να ζυμηθώ, ζανιώ τα μάτια μου, και ξυπνώ κάτι να σκεφτώ, κάτι να μου κατεβεί. Και είμαι σίγουρος ότι και εσύ έτσι είσαι. Ναι, ισχύει. Πού μωρώ. Έτσι μεγάλωσα, έμαθα, ξέρω, στην περιπέτεια, στην αδρεναλίνη. Στο να είμαι ανήσυχος όπως είπες και συνεχίζω να βαδίζω με τη σκέψη, το σκοπό να το πούμε στο μυαλό μου, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή μας και δεν ξέρουμε να μας ξημερώσει αύριο, άρα οι στιγμές που ζούμε είτε με δικούς μας ανθρώπους είτε στον επαγγελματικό τομέα μας είτε σε κάτι που αγαπούμε είναι πάρα πολύ βασικές και είναι τούτες που μας καθορίζουν. Να πιαστώ μια κουβέντα που λέμε ότι το μας χαρακτηρίζει είναι τα πράγματα τα οποία πράξαμε ή τα πράγματα που επιλέξαμε να μην πράξουμε. Ωραία κουβέντα, αρέσκει μου πολλά του κουβέντα. Άρα έχω τη στο μυαλό και προσπαθώ να βαδίζω όσο γίνεται πάνω σε αυτήν τη γραμμή. Passenger, πολλοί προορισμοί, πολλά επεισόδια, μια εκπομπή που μπράβο σου που καταφέρας να τη φέρεις, δηλαδή που την έφερες σήμερα. Μια εκπομπή που ξέρω πόσο κόπον έχει. Ναι. Ξέρω πόσο όραμα και πόσο πρέπει να το αγαπά κάποιος για να το φτάσει εδώ που το έφερες εσύ. Πολλές φορές είμαι σίγουρος ότι έρχεται ο κόσμος και λέει σου κάνεις την καλύτερη εκπομπή του κόσμου, αν τα ωραία εκπομπή του τύπου κάνεις, να θέλω εγώ να ταξιδεύω. Απλά ξανούν το κομματάκι πίσω ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται κάποιος να κάνει μια ταξιδιωτική εκπομπή. Ξέρεις το που πρώτο χέρι μιλάς και πέρασες και εσύ. Η προεργασία είναι πάρα πολύ δύσκολο κεφάλαιο του να ξέρεις που πάεις, τι κάνεις, γιατί πάεις, τι να δείξεις στον κόσμο, τι μπορεί να αρέσει στον κόσμο και τι όχι. Όλα αυτά όμως εγώ προσπαθώ να τα εντάξω στην εκπομπή με τον αληθοφανή τρόπο του πώς πραγματικά το αισθάνομαι, το νιώθω, ούτως ώστε ο τηλεθεατής που βλέπει και τον είσαι πραξαδό από τον κόσμο να τον κάνω να νιώσει βασικά ότι ταξιδεύει μαζί μου. Άρα τα συναισθήματα μου και τις σκέψεις μου αποτυπώνονται πάνω στην κάμερα. Θέλω να τις μεταφέρω στον κόσμο. Μάλιστα. Δεν κοφκούμε πολλά πράγματα από την εκπομπή, γιατί δυστυχώς δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ευκαιρία μάλλον να ταξιδέψουν ίσως σε τους μακρινούς προορισμούς που κυρίως κάνω. Και θέλω μέσα από το passenger να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να νιώσουν ένα κομμάτι της εκπομπής, γιατί σε ό,τι κάνουμε και τηλεοπτικά ξέρεις το πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος είναι ο κριτής μας και πρέπει να τον κάνουμε να νιώσει οικεία και όμορφα μαζί με τον που δείχνουμε, να παρουσιάζουμε. Τελικά, για να προχωρήσει κάτι και να πάει παρακάτω, το που ζητά ο κόσμος είναι την αλήθεια μας.
εν την αλήθεια μας σαν δημιουργοί και σαν περσόνες. Και μια ταξιδιωτική εκπομπή, μια εκπομπή που καταγράφει εμπειρίες, περιπέτειες, μια εκπομπή η οποία δεν μπορεί να σκηνοθετημένη, ενώ να έχει σενάριο, να σου γράψει κάποιες ατάκες να πει. Μια εκπομπή η οποία γίνεται μια σκηνή γεντζινόν που βλέπεις, έτσι να πάμε ξανά να το ξανακάμουμε ή είναι πέτυχη γεντζιν. Είναι ένα unscripted format. Δεν είναι scripted. Outdoor, καταρχήν είναι κάτι που γίνεται σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρες και σε πόλεις που δεν μας ξέρει κανένας προφανώς, ούτε ποιοι είμαστε ούτε τίποτε. Άρα, ό,τι καταγράψεις, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, είσαι εκεί ή δεν είσαι. Έτυχε σου ποτέ να πάει να γυρίσει ένα επεισόδιο και να χάσει το footage, να πάθει κάτι ο δίσκος ή οτιδήποτε. Έτυχε μου να χάσω όλο το footage, γιατί ήταν ένα καταστροφικό του τον που λαλείς. Έτυχε μου όμως να με γραφεί κάποια κάμερα σε κάτι που είχα, να πω κάτι και ο ήχος να μην ήταν ok, να πάω να περάσω τα πλάνα πάνω στους υπολογιστές, ξέρεις τη διαδικασία. Να χάσεις κάτι για μένα. Ναι, με την επόμενη μέρα να σβήσω τις κάμερες και να λείπουν κάποια πράγματα από πάνω. Εντάξει, ok. Σίγουρα έχω την ευκαιρία και προσπαθώ στους προορισμούς που πάω να πάω να κάνω πάρα πολλές ιστορίες, να δω πάρα πολλά πράγματα. Άρα σε περίπτωση που γίνει κάτι έτσι, μπορώ ίσως να το καλύψω. Μάλιστα. Μοντάζ, να μεγαλώσω κάποιες άλλες ιστορίες. Μάλιστα. Αλλά δραματική εμπειρία του να χάσεις ένα footage που έναν προορισμό ξέρεις το. Δώσου που εμπειρία, γιατί εγώ είχα ένα ολόκληρο προορισμό πάνω σε ένα σκληρό δίσκο. Στερνή μου γνώση να σήκα πρώτα, είναι καμάν backup. Πέσε μου δίσκο και βασικά καλή νύχτα σας. Μάλιστα. Πολλά δύσκολο γιατί δεν θα ξαναέχεις ποτέ ακριβώς τα ίδια πλάνα, τις ίδιες ιστορίες. Γιατί εν τον που είπες, δεν υπάρχει ένα script, δεν είμαστε σε ένα στούντιο, είμαστε στους δρόμους, είμαστε σε αξιοθέατα, με κόσμο που μπορεί να σου μιλήσει στον δρόμο και να έχει κάτι ενδιαφέρον να σου πει, αλλά δεν τον ξέρεις κάποιος είναι. Ναι. Πριν δάμε έξω, που όταν ήρθες και πίναμε τον καφέ μας, είπες μου ότι ετοιμάζεσαι να αφήσεις να πάει κάπου τώρα. Ναι, πάθα ένα ψηλό σοκ. Δεν ξέρω αν θες να συζητήσουμε λίγο τώρα τούτο. Ναι, να σου πω κάποια γενικά πράγματα που μπορώ να πω. Ότι προετοιμάζω ένα ταξίδι στο Ισραήλ. Θέλω να πάω εν καιρό. Δυστυχώς, τώρα που γίνεται τι ζούμε, ο πόλεμος, τι ζούμε πραγματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για όλους μας, και για τους ανθρώπους. Ακούμε για παιδιά, για γυναίκες και για ανθρώπους να ξεριζώνονται. Δεν θα πάω πίσω στην ιστορία γιατί το podcast είναι για το αυτό να πάμε στο 74 για με τα δικά μας, αλλά είναι κάτι θλιβερό όπου σας συμβαίνει, ότι η ράτσαν και να είναι, ότι η θρησκεία και να είναι θλιβερό να βλέπουν τις εικόνες. Και είμαι στην προετοιμασία του να φύγω να ταξιδέψω από στο Ισραήλ, να καταγράψω τι γίνεται πραγματικά. Και να πάρω και τις απόψεις από τις δύο μεριές, όπου πιστεύω ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο, είναι κάτι το οποίο έχει το ρίσκο του, το γνωρίζω, ζω όμως για τα πράγματα και θέλω να έχω τη δική μου οπτική γωνία σε οτιδήποτε συμβαίνει, ειδικά όταν παρουσιάζω κάτι που είναι κάτω από την ομπρέλα της εκπομπής μου, που σίγουρα είναι διαφορετική θεματολογία της, αλλά θέλω να πηγαίνω και με τη ροή, με το flow του τι γίνεται τριγύρω μας. Άρα ελπίζω, εάν με τις κατάλληλες άδειες που χρειάζονται, γιατί είναι εύκολο ταξίδι, να πάει σε καιρό πολέμου κάπου. Φίλε, είσαι τύπος που είσαι τσαγανών, είσαι τύπος που έβαλες κάτι μέσα στο μυαλό σου να το κάνεις και νομίζω να σε σταματήσει κάτι εύκολα. Ισχύει, να προσπαθήσω πάρα πολύ, είναι κάτι που θέλω. Γνωρίζω την επικινδυνότητα του, δεν είμαι κανένας πελότσα που χάζει να πάω έτσι. Έχω πράγματα να δείξω, πιστεύω, και πράγματα να γνωρίσει ο κόσμος. Μέσα από τα μάθηκα τα δικά μου, με τον τρόπο το δικό μου. Ο καθένας κρίνει όπως νομίζει τις καταστάσεις, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ εκεί και ο Θεός βοηθός. Σίγουρα. Μια χαρά θα πάει τούτο. Τι έγινε που σου διαδύναμη, τι έγινε που σε εμπνέει, τι έγινε που σε πιάνει που το sharing και κουντάσαι να πάεις παρακάτω. Ο κόσμος γνώρισε με One Reality, το Survivor του 17. Ένα reality που πήγε πάρα πολύ καλά σε νούμερο, όπως ξέρεις. Ο κόσμος Ελλάδα και Κύπρο γνώρισε μας από εκεί. Δεν νιώθω star, νιώθω αναγνωρίσιμος. Ξέρω ότι με ξέρουν, αλλά δεν νιώθω το. Α, είμαστε star γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν στην Κύπρο τα πράγματα. Ήταν. Να πάω στην ερώτηση σου ξεκάθαρα, ο κόσμος, η αγάπη του κόσμου στις επιλογές που έκανα, σε τον που θέλω να παρουσιάσω αν είναι τηλεοπτικά που μιλούμε ή όχι, έναν τεράστιο boost στο να προχωράς. Είμαι ανήσυχος, θέλω να πορεύομαι σε δρόμους που δεν πορεύονται πολύ. Άρεσε μου η διαφορετικότητα. Θέλω να δοκιμάζω πράγματα, θέλω να δοκιμάζω τον εαυτό μου. Ποτέ δεν είπα για κάτι που έχει σχέση να κάνει με το ρισκάρεις ως την εικόνα σου το πράγμα. Με επηρεάσε ποτέ το πράγμα. Πάνω πουλά όμως πρέπει να σου αρέσει το που κάνεις. Πρέπει να το αγαπάς και να προσπαθήσεις γενικότερα να φέρνεις στην επικαιρότητα ή στο παρασκήνιο πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο.
και θέλουν να ακούσουν ίσως από σένα ή θέλουν να δουν από σένα. Θέλοντας και εμείς, η αναγνωρισιμότητα μας πάντοτε μπορεί να ανέβει ή να κατεβεί από τον κόσμο, ενώ κριτής μας σε ό,τι κάνουμε, και ειδικά στον κλάδο που επιλέξαμε να δουλεύουμε και εγώ και εσύ. Άρα, εάν πιστεύω, εάν σέβεσαι τον κόσμο, στήριζε τις προσπάθειες που γίνονται. Μάλιστα. Είσαι εκείνο που είσαι, γιατί πάντοτε δεν μπορούν να σε αγαπούν. Τούτο είναι το μόνο. Πάντα έχεις κάποιους που σε αγαπούν ή κάποιους που σε στηρίζουν, αυτό που μιλήσω, κάποιους που σε στηρίζουν. Είναι δεδομένο το πράγμα, είναι υγεία να σου δω το πράγμα. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Άρα, που τα καλά προσπαθώ, δηλαδή από τον κόσμο που τα καλά που μου λέει προσπαθώ να τα εκλάβω και να γίνομαι καλύτερος και όπου τα κακά που λαμβάνω από τον κόσμο να γίνομαι δυο φορές καλύτερος. Όσο πει το πλήστον που παρατηρώ εγώ, είσαι ένας άνθρωπος που πιάσει πολύ αγάπη μου τον κόσμο. Εν είσαι που ζουνός που να πω ότι πιάσει hate που τον κόσμο. Όχι, και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τούτο και ευχαριστώ τον κόσμο που στηρίζει ό,τι προσπαθώ να κάνω, γιατί δεν προσπάθειες όλοι όσα κάνουμε. Στηρίζει και το έργο σου και την προσωπικότητά σου. Το πράγμα είναι το σημαντικότερο να σε στηρίζω. Περπατά στον δρόμο για να σου μιλάω κόσμο ευγενικά, όπω και εσύ. Είμαι άνθρωπο που δεν είπα ποτέ σε κανέναν μωρέ. Θα βγάλω φωτογραφία στον δρόμο ή σε κάποιον άνθρωπο. Ή μπορεί να με ρωτήσει πέντε ερωτήσει, να κάτσω να απαντήσω το άλλο, να δω σημασία. Γιατί οφείλουμε να δούμε σημασία σε κάποιον ο οποίο είτε μα στηρίζει τηλεοπτικά, είτε έχει απορίε τηλεοπτικά. Εννοείται. Άρα, όπω παίρνει το attention, την αγάπη, πρέπει να ιδιοχετεύει. Τι δούνε και λαβεί. Και ένα θέμα πρέπει, γιατί η λέξη πρέπει μπορεί να ακουστεί λάθος, έτσι νιώθω και έτσι κάμνω. Μπορεί να μην το νιώθω να μην το έκαμνα. Ναι. Έτσι νιώθω, κάμνω το. Αν κάποια στιγμή δεν το νιώσω, θα το κάνω. Αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι τα όλα τα χρόνια, έτσι είμαι, νιώθω την άλλαξα. Σε πάρα πολλούς τομείς, κυρίως είμαι ο Μάριος που είμαι. Ξέρεις ότι τούτη ατάκα το έτσι νιώθω, έτσι κάμνω, κάποιος μπορεί να τους οδηγήσει σε άλλα μονοπάθια το έτσι ένιωθα, έτσι έκαμα. Γιατί και εγώ έτσι τύπος είμαι. Έτσι, ναι, έτσι. Πάρε τα πάντα καλό. Ναι, έχει να κάνει και με το αισθηκτό, έχει να κάνει και με τον τρόπο σκέψης που σκέφτεται κάποιος. Ναι. Το να είναι παρορμητικός κάποιος, πιστεύεις ρε Μαρία, ότι να τον βοηθήσει να φτάσει πιο εύκολα στο στόχους του ή όχι? Όχι. Όχι, ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να συνδυασμός πολλών πραγμάτων όταν να κάνουμε οποιαδήποτε επιλογή, είτε το να είναι οι σπουδές που είναι να πάει να κάνει ένας νέος, είτε στον χώρο του αθλητισμού, είτε στον χώρο της τηλεόρασης, είτε κάποιες επιλογές, γενικά επιλογές ζωής, αν μπορούσα να βάλω μια επικεφαλίδα στην ερώτησή σου. Θέλει να σκεφτείς, να ζυγίσεις και να πράξεις πράγματα και με τα καλύτερα εφόδια που μπορούν να σου δοθούν για να κάνεις το πράγμα, να τα κάνεις. Παράλληλα όμως, αν μπορώ να ακυρώσω το θέμα αίσθηκτο, το θέμα αγαπώ το πράγμα και να το κάνω, που πολλές φορές πολλά πράγματα μπορούμε να αγαπούμε αλλά, ή να θέλουμε να κάνουμε, αλλά να ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει αντίον μας. Βέβαια. Άρα, ρίσκο από μόνο του. Άρα, πιστεύω, ας συνδυάσουμε συναισθηματικά, αλλάζουμε μυαλό πράγματα και επιλογές, έχουμε περισσότερες πιθανότητες, αν μπορούμε να το πούμε, να πετύχουμε σε κάτι. Από την άλλη, το να κάνει κάποιο παρορμητικά κάτι μπορεί να βγει. Μπορεί να μην ήφηκε όμως. Μπορεί να μην ήφηκε. Μπορεί να φάει αμούτρα του. Αυτό. Άρα, αν με ρωτάς σαν Μάριο, πώς πράττω ή τι κάνω, βάλω το μυαλό μου να σκεφτεί, βλέπω πώς είναι μια κατάσταση, βάλω το συναισθηματικό κομμάτι μέσα επίσης. Μάλιστα. Και κάνω την επιλογή. Τον το πράγμα είμαι σίγουρος ότι βοηθά σε πάρα πολλά και στη δουλειά που κάνουμε και στον χώρο της δημιουργίας. Γιατί στην ουσία η δουλειά μας είναι δημιουργία, PR, public relations. Και να είσαι σωστός με τον κόσμο γύρω σου, όχι μόνο με το κοινό, να είσαι σωστός με τους συνεργάτες σου, με το crew σου, με τους ανθρώπους που να σου κάνουν marketing, με τους ανθρώπους που να σε πιάσουν και να σε πάρουν ένα βήμα παρακάτω. Χάρη μου, δεν είχαμε τους συνεργάτες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και εγώ και εσύ, νομίζω οι συνεργάτες μας είναι πολύ περισσότερο από εμάς. Βέβαια. Και σε προσωπικό επίπεδο, αν δεν είχα τη θέματα μου, τους μοντέρ μου, στους κινηματογραφιστές μου, τους ευχαριστώ και μέσα από το podcast σου όλους όσους πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια και συνεργαστήκαμε. Έφερα τσί να σε δει κάποιος. Είναι ένα συνολικό αποτέλεσμα ό,τι κάνουμε και δεν είναι προσωπική επιτυχία το οτιδήποτε. Εάν νιώσουμε, επειδή εμάς μας ξέρει ο κόσμος ή ο άλλος πίσω από την κάμερα και επειδή δεν τον ξέρει, εμείς κάνουμε όλη τη δουλειά, νομίζω χάσαμε την μπάλα. Team player. Ακριβώς. Team player του δουλειά και πίσω από μια παραγωγή. Υπάρχουν τούτοι αφανείς ήρωες, είναι μόνο τα πλάσματα μου μπροστά από την κάμερα. Είναι τούτοι άνθρωποι που να προσέξουν, όχι να βάλουν το λιθαράκι τους, να βάλουν τον ογκόλυθο τους για να πάει και να αυκείτουν το project. Ίσως στην τύχη είναι εσύ, ρε φίλε, να εμπλακείς με παραγωγές τεράστιου ελληνικούς και να δεις πράγματα τα οποία, τώρα μιλούμε Survivor,
2.500 κόσμος κρου, πώς έμπουτα, χιλί, πώς έμπουτα. Survivor, Just the Two of Us, ελληνική τηλεόραση, πολύ σημαντικό, είναι μεγάλα σχόλια για εμένα, τις παραγωγές, μια και ήμουν μέσα σε τις παραγωγές, και ο Forest Survivor, 17 και All Stars, Just the Two of Us, στο πρώτο που έκαμε ο Νίκος ο Κοκλώνης, το 2021, αν δεν κάνω λάθος. Είναι παραγωγές οι οποίες έχουν και πάρα πολύ κόσμο, έχουν τεράστια τεχνογνωσία, τεράστια budgets. Άρα, βλέποντας εγώ όλα αυτά, πάντα μελετούσα τα. Είμαι σίγουρος. Έπιανα ό,τι μπορούσα, ερωτούσα κόσμο που είναι καλύτερος γνωστής από εμένα, του οτιδήποτε, είτε παραγωγικά, είτε παρουσιαστικά, είτε οτιδήποτε έχει σχέση να κάνει με τον που ασχολούμαι, για να μάθω να γίνω καλύτερος. Και βοηθήσαμε πάρα πολλά στον τρόπο σκέψης μου, αντιμετώπισης σε τηλεοπτικών project, πώς να βγάλουμε κάτι ίσως, πώς η δουλειά που πάμε πριν, ότι η προεργασία για να βγει ένα αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και αν είναι η δομή, και αν είναι η σκαλέτα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πάσε τούτο που μου είπες ότι ρωτάς, δεν υπάρχουν ηλίθιες ερωτήσεις, μόνο ηλίθιες απαντήσεις. Όταν τα ρωτάς, ίσως να λάβεις γνώση. Είμαι άνθρωπος που ρωτώ πάντα. Αν έχω μια απορία για κάτι, δεν είμαι από τους εγωιστές που να πω. Εν και τούτος ή τούτη παρουσιαστριά, έναν αντίπαλος μου και μπορώ να ρωτήσω, να μάθω και αν είμαι καλό και εγώ να το κάνω σε εγώ και να το κάνω και καλύτερα αν χρειαστεί. Αλλά πρέπει να ρωτάς ανθρώπους που είναι παραπάνω χρόνια στην τηλεόραση από εμάς, ανθρώπους οι οποίοι είναι καλύτεροι γνώστες και όπως σου είπα ήταν μεγάλα σχολεία για εμένα για την εξέλιξη σου. Είσαι ένας άνθρωπος που εκτέθηκε στη μεγάλη αγορά, τέλος πάντων είναι κάτι που τις εμφανίζεις σου στο Survivor και τις μετεπίτα πορείας σου. Είχες πάρα πολύ exposure σε τούτο χώρο, πάρα πολλούς ακόλουθους στα social media, φτιάχνοντας που το παιχνίδι πάρα πολύ φως δημοσιότητας πάνω σου, είδες τη ζωή σου να αλλάξει μέσα σε τούτο πράγμα. Σίγουρα. Ήταν να μου ψεύτης να πω την αλλάξη στη ζωή μου, μιας και εγώ είμαι έναν παιδί ο οποίος σπούδασα, όσοι δεν το ξέρουν, είμαι τέλειωσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής Γυμναστική Ακαδημία, ήμουν αθλητής πάρα πολλά χρόνια και σε εθνικές ομάδες. Ήταν το μόνο που ήθελα να κάνω. Από γυμναστική ακαδημία, τέλειωσα το πανεπιστήμιο μου, μετά έρθει το Survivor. Για να μην τα απολύω, ξέρετε ο κόσμος του Ταούλ, αφιέρνοντας, άλλαξε η ζωή μου 100%. Ήμουν ένα παιδί που έφαγα μια σχολή καταδύσεων, έκανα καταδύσεις όλη μέρα. Και κατευθείαν όλα τα φωτά της δημοσιότητας, όπως είπες, έπεσαν πάνω μας. Κάτι που είναι καθόλου εύκολο διαχειριστεί, να το διαχειριστεί κάποιος. Γιατί δεν ξέρει να κάνει μόνο με τον Μάριο, σαν να ξέρει να ασχοληθούν με την προσωπική σου ζωή, με ποια φκένιζε, να που τρώει, να το τσιμάται. Βεβαίως, είναι λογικό. Άλλαξε η ζωή μου. Προς το καλύτερο σε πολλούς τομείς οικονομικά. Η αναγνωρισιμότητα φέρνει και άλλα πράγματα, και άλλες ευκολίες, γιατί τούτο είναι αλήθεια. Γνωριμίες, εμπειρίες ωραίες, γιατί αν δεν ήμουν στο παιχνίδι, θα έκανα τις εκπομπές μου ίσως μεταξύ. Και όχι ίσως, μάλλον. Προσπαθώ το, θέλω να είμαι εκείνος που είμαι, να φκένει προς τα εξωγήνω που είμαι, είτε αρέσκεται όχι, εδώ είναι λογικό τούτο. Όπως και επίσης καταλαβαίνω και τη δουλειά που κάνουμε, γιατί ανέφερες πριν του ότι να ασχοληθούμε πάρα πολλά πράγματα για εσένα. Πάρα πολύ λογικό. Όπως και με όλους ασχολούνται για τα θέματα, ασχοληθούσαν τι έκαμε πριν, τι να κάνεις μετά, και εσύ σου, αν είσαι παντρεμένος, αν εχώρησες, αν είσαι κοπελούθια, δεν έχεις. Εν νορμάλ της τηλεόρασης, ενοχλούμε κάποιες φορές, θα ξεβεύουμε τα ώρα και περνούμε κόκκινες γραμμές. Μίλω σε προσωπικό, μίλω σε γενικό. Ναι. Σε γενικά, πότε είναι το ρεύμα. Άτσφαλα τα οποία μπορεί να ασχοληθούν με το παιδί του άλλου που μπορεί να έχει πρόβλημα, ή να ασχοληθούσαν γιατί έκαμε έτσι. Εδώ οικογενειακές βίες, έχει πάρα πολλά πράγματα ασχολούνται. Όχι μόνο στην Ελλάδα, Κύπρο, είναι στο εξωτερικό. Εντάξει, όπως είπα, γραμμές οι οποίες ξεπερνιούνται για τα κλικς, για την γρήγορη δημοσιότητα και θεωρώ ότι όλα έχουν τα όρια τους. Και η σάτιρα για μένα έχει τα όρια τους. Όταν δεθείς καταστάσεις, είμαι άνθρωπος ο οποίος την αποδέχομαι τη σάτιρα, την κριτική, το κράξιμο, την αγάπη, το μίσος. Ας το πω έτσι, όμα, από τα δεν έχω μαούλα, δεν είμαι μουσαμμάς, ακούω. Όμως προσπαθώ, είτε καλό να ακούσω, είτε κακό να ακούσω, να το πιάσω, να το μεταφέρω και να με επηρεάσει θετικά στο να γίνω καλύτερο. Αν κάνω ένα λάθος, να φκώ και να πω έκανα ένα λάθος. Αν θεωρώ ότι αδικούμε, να φκώ και να πω αδικούμε. Βάλεις τις γραμμές σου όμως. Ναι. Βάλεις τις γραμμές σου και νομίζω πρέπει να υπάρχουν. Αλλά αν τις περάσει ο άλλος, νομίζω εγώ είμαι πρόβλημα. Ναι, θέμα αν έχουμε πρόβλημα και θα. Ενοχλούμε και στεναχωρκούμε πάρα πολλές φορές. Και εγώ φαίνομαι συναισθηματικός πολλά ή δεν ξέρω στον κόσμο προς τα έξω να με έχω μια διαφορετική όψη. Συναισθηματικά επηρεάζουμε από πράγματα. Νομίζω να ακούεις κάτι που εσείς αρέσκει και να με συμπηρεάζει. Είναι σε γαϊδούρα. Ακριβώς. Μα και να στεναχωρηθούμε και να κλάψουμε και να μαραζώσουμε και να στεζαριστούμε. Πολλές φορές ο κόσμος νομίζει ότι κάποιος που είναι μπροστά από την κάμερα ή κάποιος που κάνει τον κόσμο είτε να ψυχαγωγείται είτε να
ότι είναι ένα λαβάστρινο ή ότι είναι. Δεν υπάρχει. Κανονική άποψη. Είμαι πιο ευαισθητοποιημένη και σε πράγματα και σε καταστάσεις, αλλά και σε προσωπικά θέματα. Νομίζω ανήκω σε μια κατηγορία, αν πιστεύω, έτσι κρίνω εγώ τον εαυτό μου. Ξέρεις να μου εμπνέεις. Ας πούμε, αν είχα έναν τραπέζι το οποίο έπρεπε να κάτσουμε κάτω πέντε ανθρώποι να σκεφτούμε, να δημιουργήσουμε, να κάνουμε νέα project, ένα από του που να ήθελα να κάθεσαι πα στο τραπέζι. Ένα από του που να ήθελα να ακούσω την άποψή σου, να ήθελα να ακούσω τις ιδέες σου. Συμφωνώ απόλυτα και να σου κάνω απάντηση βάσει σε δουν το ότι να θέλω και εγώ να είσαι ψέρα. Όχι επειδή κάνουμε ένα καλοζή ή γνωριζόμαστε ή οτιδήποτε, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Επειδή πιστεύω στις ιδέες σου, όπως και στις δικές μου πιστεύω, να ξέρεις πιστεύω στις ιδέες μου. Δεν είμαι που γίνω απλά σε μια ιδέα να μοιάει το πονε πια. Μάλιστα. Να την μελετήσω και μετά να έρθω να την πω ή να την βάλω πασίγιν το τραπέζι που είπες. Να ξέρω οτιδήποτε ερώτηση να μου κάνει οποιοςδήποτε να μπορώ να το απαντήσω. Άρα, ναι, με συγκίνητη μεντάδα, αν ήμουν εγώ δημιουργός, θα σε ήθελα. Και ξανά, όχι επειδή είσαι ταμέα, αλλά πιστεύω και ξέρω πόσο κουράς, πόσο αγαπάς τον που κάνεις. Να είσαι καλά. Και σαν ηθοποιός, και σαν παρουσιαστής, και σαν χώρος τηλεόρασης γενικότερα, θεάτρου που έχεις ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα. Εδώ είμαστε να κάνουμε πράγματα χάρη και να αλλάξουμε δεδομένα και καταστάσεις που πιστεύω ότι χρειάζεται, όπως και να ακούγεται εδώ. Μπορεί να στεναχωρώ κάποιους, αλλά. Είναι αλήθεια, ρε Μαρή. Είναι αλήθεια. Να κάνω. Έτσι είμαι εγώ και έτσι τα λαλώ, υπάρχουν πράγματα και καταστάσεις οι οποίες, οκ, πόσο. Είδαμε ότι κάνουν κάποιοι κάτι που εμπαρπατά, εμπαϊ, γιατί θέλοντας και εμείς τηλεόραση μιλάμε νούμερα. Και όχι μόνο η τηλεόραση και ότι κάνουμε στη ζωή μας. Άμα δεν εμπαρπατά και παραμένει στο σημείο, σημαίνει κάτι πάει λάθος ή κάπου αλλού έρχεται αυτόν τον boost. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι, και μιλώ για μένα ή για σένα, βάλω μας όμως μέσα στον παρέθεση, που μπορούν να σκεφτούν νέες ιδέες, νέα project, νέα μυαλά στον χώρο, χρειάζονται 100% πιστεύω το. Και απολογούμε να στεναχωρώ κάποιους με το που λέω, γιατί είναι η δική μου αλήθεια. Φίλε, νομίζω να στεναχωρείς κάποιους. Άμα είναι η αλήθεια, άμα it's okay. It's okay. Και εμείς πολλές φορές ακούμε πράγματα, πόσες φορές είχαμε μια φανταστική ιδέα, και ακούσαμε. Μα να μπουν τούτη πελάρα που σκέφτηκες ή οτιδήποτε. Οκ, okay, κάποιοι να μας κόψουν τα πόθια μας, κάποιοι να μας περιπέξουν, κάποιοι να μας. Χλεβάσουν. Δεν πειράζει, όμως χρειάζονται και οι άνθρωποι. Υπάρχουν και οι άνθρωποι, για να μην είμαστε απόλυτοι, οι οποίοι στηρίζουν καταστάσεις, πράγματα, ιδέες, νέους και δίνουν τους τον boost να ανοίξουν τα αυτιά τους, να πετάσουν, να κάνουν πράγματα τα οποία ίσως και να έχουμε ανάγκη. Ίσως και να είμαστε λάθος και να μην έχουμε. Και απλά να τα λαλούμε τώρα σε ένα podcast. Αλλά εγώ πιστεύω ακράδαντας το ότι οι νέοι πρέπει να εισχωρήσουν στο χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα. Να φέρουν νέες ιδέες, να φέρουν νέα ενέργεια, νέα μυαλά όπως είπαμε. Και το πιο μεγάλο project και πιο μεγάλη επιτυχία είναι έναν τσικ που ξεκίνησε. Ήταν μια ιδέα και ξεκίνησε, επιστέψαν κάποιοι πάνω, επενδύσαν χρόνο κλπ. Χαίρομαι πάρα πολύ να ακούω που σένα ότι θέλεις να μπει ο κόσμος μέσα, ότι θέλεις να έρθουν οι άνθρωποι μέσα και να ξεκινήσουν να κάνουν πράγματα. Βλέπουμε πολλές φορές ότι έχει πολύ κατανάγκη σε ηλικία, παλιές κελάες που λαλούμε. Παλιές κελάες που να τραβήσουν τα πράγματα πίσω κλπ. Έτσι ληφθήκαμε τους ποτέ τους. Παντού υπάρχουν παλιές κελάες, και μόνο μες στον χώρο των δικών μας. Παντού υπάρχουν. Σίγουρα όμως θα σου πω ένα άλλο πράγμα το οποίο πολλές φορές έζησα το, σκέφτηκα το. Η άποψή μου είναι ότι χρειάζονται και τα δύο. Ναι. Και τι εννοώ. Τούτη παλιά κελά που μπορεί να λέμε εμείς οι πιο νέοι, έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς. Σαφώς. Σίγουρα μπορεί να στερείται από ιδέες ή από το τι γίνεται στην παρούσα φάση πέριξ, ναι, γύρω από μας. Ναι, οι νέοι, αλλά ο συνδυασμός των νέων ιδεών, των νέων ανθρώπων, με την όρεξη, γιατί όσο μεγαλώνουμε η όρεξη μας πέφτει. Μάλιστα. Καλά το καταλαβαίνουμε. Σε συνδυασμό με την εμπειρία ανθρώπων οι οποίοι κάνουν πάρα πολλά χρόνια το οτιδήποτε σε οποιοδήποτε κλάδο, αν καταφέρουν αυτά τα δύο έρθουν σε μια συνεργασία, είναι η επιτυχία, νομίζω. Έτυχε μέσα σε την πορεία σου, ρε φίλε, που ξεκίνησε μια αναγνωρισιμότητα, ξεκίνησε να μπαίνει στον χώρο της τηλεόρασης, να υπάρξουν πράγματα να σε στεναχωρήσουν, και να σε επικράνουν, και να πεις εγώ, ρε φίλε, εγώ να αλλάξω τα πράγματα μέσα στον το μονοπάτι που μπήκα. Κοίταξε, το να αλλάξει πράγματα είναι μεγάλη κουβέντα, μια και δεν είμαστε παντοδύναμοι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα. Μπορούμε όμως να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι, θα το πω εγώ. Σίγουρα υπήρξαν εμπόδια. Υπήρξαν καταστάσεις οι οποίες με φέραν ίσως σε δύσκολη θέση ή άνθρωποι οι οποίοι στάθηκαν εμπόδιο σε οτιδήποτε είναι αυτό. Μην ξεχνάς, επέρασα και από την τραπεζή της Ελλάδας που είναι ακόμα πιο, ξέρεις, πολλά
δύσκολο κεφάλαιο. Πήγε και σε hardcore και... Πήγα κάτι σε πάνω από τα βαθιά νερά. Και σε κάνει πέτσε δεύτερη φορά και έκαμε και τόσο... Και survivor και με passenger και γενικότερα είναι περισσότερος κόσμος, περισσότερες επιλογές ανθρώπου. Η δεύτερη χρονιά που ήταν το All-Star, είσαι να διαχειριστείς όχι μόνο τις συνθήκες του παιχνιδιού, αλλά και προσωπικότητες οι οποίες ήταν οι All-Star, ρε φίλε. Μα κοίταξε, ποια είναι η διαφορά του πρώτου που έβλεπες με το που είμαστε τώρα. Η αυθεντικότητα, δεν είχε καμία άλλη διαφορά. Του ότι όταν πήγαμε δεν ξέραμε τίποτε, στο 23 ξέρουμε λίγο τηλεόραση, ξαπεράσαμε, ξέρουμε τι μπορεί να παίξει, τι μπορεί να παίξει. Άρα τον κατευθείαν αλλάζει δεδομένα, σκέψεις, χαρακτήρες και τα σχετικά. Εγώ προσπάθησα να διαχειριστώ τις καταστάσεις όπως εγώ τις ένιωθα, όπως ήμουν. Και στα σπουδά στάσεις που ήταν εύκολες, ήθελε διαχείριση, αλλά νομίζω διαχειριστήκα σωστά. Ήμουν εκείνος που ήμουν, είπα εκείνα που είπα. Είμαι πολύ ξεκαθαρός με το συγκεκριμένο θέμα. Τέλειωσε, προχωρούμε. Και ο καθένας κρίνεται και από τις πράξεις του και από τι είναι για την πορεία. Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Αλλά με το μονοπάτι που είπες, δεν είναι καθόλου εύκολο το μονοπάτι της τηλεόρασης, της παρουσίασης, της εκτέλεσης παραγωγών ή της δημιουργίας παραγωγών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι τα ωραία δουλειά, όπως είπες στην αρχή. Ναι, τα ωραία. Είναι τα ωραία δουλειά, πριν όμως πικαιρώνεται και ταξιδεύει. Ναι ρε κουμπάρε. Το πιο εύκολο μου κομμάτι είναι την ώρα που είμαι στο ταξίδι πάντως. Είναι το πιο εύκολο σημείο. Του να παρουσιάζω όταν είμαι σαν προσφυγή, αλλά ούλα και πριν και μετά... Για εμάς τους ειδοποιούντα όμως, μα τους μαθαίνετε και να ούλα τα λόγια. Το μόνο πρόβλημα είναι να μάθουμε τα λόγια, ε. Σου δεν το έχω κομπά. Εντάξει, όμως έτσι είναι, έχει δουν την μαγεία του. Ακούμε μια κουέντα πολλά μες τα αυτιά μας, ε. Τηλεοράση είναι να πεθάνεις. Τηλεοράση τέλειωσε, είναι... Τυχαίνει να ακούεις την κουέντα. Ε, όχι. Ποια είναι η άποψή σου πάση τούτο? Ότι έτσι θα πεθάνει ακόμα η τηλεοράση. Η τηλεοράση είναι ένα μέσο που... Ακόμα θα υπάρχει αρκετά χρόνια στα σπίτια μας. Ο κόσμος να ενημερώνεται από την τηλεόραση. Σίγουρα αλλάξαν κάποιες καταστάσεις, κάποια δεδομένα. Το διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια μπήκε στη ζωή όλων μας, κινητά. Μάλιστα. Άρα ενημερωνόμαστε είτε για ειδήσεις, είτε για gossip, είτε για οτιδήποτε θέλουμε μέσα από έναν κινητό. Mm-hmm. Αλλά η τηλεόραση δεν τελειώνει τώρα, μιας και πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν τηλεοπτικά δεν μπορούν να γίνουν ιντερνετικά, πιστεύω. Μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που εκπέμπει η τηλεόραση. Θα μπορούσε σε πάρα πολλούς. Αλλά τομείς. Η τηλεόραση σαν τηλεόραση δεν πεθαίνει ποτέ. Συμφωνώ. Μόνον εξελίσσεται και μόνον προχωρά. Συμφωνώ μαζί σου, φτάνει να υπάρχουν ο κόσμος ο οποίος να την εξελίξει φέρνοντας κοντά και την νέα τεχνολογία και τις νέες σκέψεις, ούτως ώστε να μπορέσει να συμβαδίσει για να μην υπάρχει πλέον τούτη η μεγάλη διαφορά μεταξύ ίντερνετ τηλεόρασης, μιας και βλέπουμε ότι πάρα πολλά, κυρίως νέους, από ακρίαντούλοι κάνουν τα κινητά. Βάλτε γίνουν αυτό μας μέσα πολλές φορές, ξέρεις. Να ξέρουν, είναι αγκαίον κακό, είναι μόνο ένα αγκαίον κακό. Κάνουμε πάρα πολλές δουλειές με τα κινητά ή με τα λάπτοπ μας, ενημερωνόμαστε πάρα πολλά. Αλλά η τηλεόραση θα πεθάνει. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ακόμα, να σου πω και ένα άλλο πράγμα που πιστεύω ακόμα παραπάνω, ότι το ράδιο θα πεθάνει ποτέ. Βέβαια. Είσαι πάρα πολλούς που λαλούν το ράδιο ή τηλεόραση πεθάναν τα πράγματα. Λάθος. Κάθε πέντε. Κάθε μένα. Για όσου υπάρχει οικογένεια και ενημέρωση και ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχαγωγία, μόνο θαυμάζουν τα πράγματα και να πηγαίνουν μπροστά. Γιατί όταν γίνεται κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ή όταν έναν event τέλος πάντων, είτε εκλογές, είτε κάτι δυσάρεστο, ο κόσμος έχει την ανάγκη να δει και οπτικοακουστικά τον το πράγμα, να ενημερωθεί, να δει τι γίνεται. Είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση προς το κοινό του διαδικτύου με την τηλεόραση. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Καλά και ναι, μεν και τα δύο. Ναι. Εντάξει, τότε τα κινητά αποσπάσαν τους ανθρώπους που την επικοινωνία την προσωπική πάρα πολύ. Πάει σε ακάβια θεωρούς φούλους με κινητά. Όλες φορές πιάσα και οδηγό με αυτό γιατί δεν μου αρέσει να βλώ τα έννοια μου και να κράζω τους πάντες, καμία σχέση. Είμαστε δυο τρεις φίλοι και να κρατούμε τα κινητά πολλές φορές. Και που κάτσε λίγο, άρα πιέτε σου. Ναι, χάθηκε τούτη επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, στενάχωρο. Και πολλές φορές όταν πιάνω τον εαυτό μου να κρατώ κινητό στο χέρι, είμαι με φίλους, οικογένεια ή οτιδήποτε, πιέζω τον εαυτό μου να το αφήκω για να ζήσω γίνοντας στιγμές. Ξέρεις, πας εδώ που λέμε πριν, η τηλεόραση και κινητών και πιο μοναχικό λίγο. Η τηλεόραση θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μπορεί να φέρει πιο κοντά την οικογένεια και ξέρω να βιαστείτε πολύ να μπείτε να γράψετε comment που κάτω, να σας εξηγήσω λίγο το σκεπτικό μου. Το Netflix, η Amazon, το YouTube, μπορεί ο καθένας να δει το αγαπημένο του πρόγραμμα στο δικό του χρόνο, στη δική του ώρα, να πατήσει όποτε θέλει. Ενώ ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση που συγκεκριμένη ώρα είναι να κάτσει η οικογένεια μαζί, να κάτσει με τον παπά σου, με την μαμά σου, με την κοπέλα σου, με τον φίλο σου, να δείτε το έργο, να δούμε το έργο μας, να δούμε την εκπομπή μας, να δούμε το δούμε. Είναι η ώρα που να κάτσουν κοντά, να δουν κάτι μαζί, να περάσουν στο λίγο χρόνο, να σχολιάσουν, να κάνουν. Ενώ
Το Netflix νομίζω είναι κάτι πολύ πιο μοναχικό, είναι να το δεις το δικό σου χρόνο. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Μια άποψη δική μου. Ναι, μια άποψη η οποία ναι, εν μέρει ισχύει, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να φέρουν κοντά τους ανθρώπους. Και μιλάς και είμαστε στην τηλεόραση και μιλούμε για την τηλεόραση, είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να φέρει. Γιατί όπως είπαμε πριν με κινητό, ο καθένας κρατάει το κινητό του, κάνει ό,τι θέλει, βλέπει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, ό,τι ώρα θέλει. Στην τηλεόραση ίσως είναι κάτι το οποίο μπορεί να δουν όλοι μαζί και να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Αυτή είναι η τηλεόραση και κάθομαι το μεσημέρι και τρώω με τους δικούς μου ένα μεσημεριανό φαγητό που και τούτον εξαλείφθηκε τα τελευταία χρόνια. Αρκετά, αλλά εγώ ας πούμε ο άνθρωπος που οποίος οπότε έχω ευκαιρία και μπορώ, είμαστε η οικογένεια και είμαι πολύ χαρούμενος για του. Είμαι τυχερός και νιώθω τυχερός που τυχαίνει πολλές φορές να κάτσω με την οικογένεια μου, που άμα η μάμα μου, τα αδέρφια μου, αν γίνεται, να φάμε και να πούμε πέντε πράγματα έτσι για μας. Πολλά σημαντικές στιγμές. Και εγώ γουστάρω το πρόβλημα. Και εγώ γουστάρω το πολλά. Δηλαδή είσαι, σαν να πάει να φάεις με την οικογένειά σου, να κάτσετε να δείτε κάτι όλοι μαζί. Να μιλήσουμε ένα πέ. Εγώ είμαι ο τύπος που αγαπώ τα πρότυπα. Εντάξει, και τον πατέρα μου έχω τον πρότυπο μου σε πολλά επίπεδα. Και πολλές φορές να τρέξω πίσω να ζητήσω τη συμβουλή του, να συζητήσω πράγματα που με απασχολούν μαζί του. Οπότε είναι το πιο λίγο του το να προσπαθώ να ζητώ στιγμές, είτε να δούμε κάτι στην τηλεόραση μαζί, είτε να συζητήσουμε, είτε να πάμε να φάμε. Πολλά όμορφα πράγματα να έχεις τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τα πρότυπα σου. Δυστυχώς. Εσύ δεν είναι ούλοι τόσο τυχεροί όσο εμάς, εκεί έξω. Δυστυχώς, ναι, Μαρή. Πραγματικά ευχαριστώ τόσο όλους, γιατί είναι πολύ σημαντικό το... Είναι πολύ όμορφο να έχεις τα είδωλα σου που σε ρωθούν και είναι οι γονείς μου ή τα αδέρφια μου. Τούτη οικογενειακή αγάπη, αλληλοστήριξη, πολύ σημαντικό. Ποιος μπορεί να σε αγαπήσει παραπάνω από η μάμα σου, μπαμπά σου, η αδέρφια σου, ας πούμε. Δηλαδή, θεωρούμε το κάποιοι πολλά δεδομένων, για κάποιους όμως και αμέξω είναι καθόλου τόσο εύκολο δεδομένο, μεγάλωσα με πάρα πολύ δυσκολία και πολλές φορές συναντώ άνθρωπους έτσι και νέους και στην ηλικία μας που δεν ένιωσαν την θαλπορή την οικογενειακή. Την αγάπη να πω τους δικούς τους και πάντα κάθομαι να μιλήσω μαζί τους έτσι να μου πούν τα συναισθήματα και είναι καθόλου εύκολο, όμως πολλές φορές και τούτοι άνθρωποι γίνονται πολλά πιο δυνατοί από εμάς, γιατί θέλοντας και εμείς ζωή φέρνουν τους έτσι τα πράγματα του να αναγκαστούν και να ορμάσουν πολλά πιο γλύωρα. Είναι τέτοιο το μοτίβο που ανθρώποι τέτοιοι όμως προσπαθούν και γίνονται πολλά καλοί γονείς και είναι παρακάτω. Δηλαδή, αν δεν είχαν τον την οικογενειακή θαλπορίνα, αν δεν είχαν κοντά τη μάμμα ή τον παπάν, αύριο μεθαύριο που ένα δημιουργήσουν... Υπάρχουν και τα δύο, Ναι, μπορεί ναι. να πιέσεις τον δρόμο, μπορεί να πιέσεις τον άλλο. Ναι. Η δύναμη της οικογένειας, των συμβουλών, του προσεκτικού γίνουν όταν μεγαλώνεις, μεν κάνεις έτσι. Υπάρχουν δύο μονοπάτια, είτε το καλό είτε το κακό. Όμως είμαστε πολύ τυχερούς που ζήσαμε με αγάπη στην οικογένεια. Εσύ ρε φίλε γουστάρεις, αρέσκει σου το θεσμός της οικογένειας, να θες να κάνεις την οικογένειά σου, τα μωρά σου. Αρχή ξέρεις την αγάπη είναι όπως τα μωρά. Ξέρω. Ξέρεις το πάρα πολύ καλά ότι όπου έχει ανάγκη ή οτιδήποτε είμαι... Είσαι για με, πάρω πρώτη γραμμή. Δύο βάσεις σε εκείνο. Και μπράβο σου για τούτο φίλε. Πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα παιδιά μας είναι οι νέες γενιές, τι είναι να αφήσουμε εμείς και να παραλάβουν τις γενιές, άρα να παραλάβουν ότι εμείς κάνουμε. Αν κάνουμε καλά να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε καλύτερα, αν δεν κάνουμε καλά να τα πιάσει και να είμαστε εκείνους που λαλούν είδες τα γενιά που μας αφήκαν, μάλιστα μεγαλύτεροι. Άρα οι γενιές οι οποίες μεγαλώνουν πρέπει να μεγαλώνουν με όμορφα πρότυπα, με σωστές θέσεις, απόψεις, σκέψεις για όλα τα θέματα. Και εμείς είμαστε, οφείλουμε και πολύ περισσότερο οι ίδιοι γονείς, αφού μιλήσαμε πριν για την οικογένεια, να μεταβιβάσουν σωστές πληροφορίες, αγάπη, μάλιστα, σεβασμό, σεβασμό στη διαφορετικότητα και στις επιλογές του κάθε ανθρώπου. Αν καταφέρουμε να μεταφέρουμε κάποια από τα στοιχεία προς τους νεότερους, έχουμε θετική πορεία. Τούτο για το σεβασμό στη διαφορετικότητα, λαλούμε το, προσπαθούμε το, βλέπουμε ότι πολλά από τα μυαλά αλλάξαν, αλλά ακόμα υπάρχει, ρε παιδί μου, κοινός ο ρατσισμός τσάμε έξω για τη διαφορετικότητα, ακόμα υπάρχει γίνει περιθωριοποίηση, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω να μπουλαείς, παλιότερα ήμουν και εγώ πιο ακραίος στον τα θέματα, πιο μητσής, εντάξει, πιο μητσί είμαστε μεγαλώνοντας, αλλά σου και απόψεις μας. Άξτε, άλλα μυαλά τότε. Λογικό, εγώ ενώ σου είδες λαλό σου το John Cameron, έχω θέμα. Είχα πιο έτσι αντιλήψεις, διαφορετικές σκέψεις. Όμως μεγαλώνοντας, ταξιδεύοντας, βλέποντας διαφορετικά πράγματα, οριμάζεις, μεγαλώνεις μέσα από καταστάσεις. Βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Άλλαξε με σε πάρα πολλούς τομείς, άρα
πλέον νιώθω ότι και μέσα από ταξίδια, γιατί είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής μου, θέλοντας και μη. Ταξίδι ολοκλήρης που ή. Πολλά πανεπιστήμια. Πάρα πολλά πανεπιστήμια. Άλλαξε με πάρα πολλά σε το κομμάτι. Άρα οφείλουμε σε μια κοινωνία η οποία είναι δημοκρατική, αφού έτσι θέλουμε να ονομαζόμαστε και να λέμε και να προωθούμε τη λέξη που έτσι πρέπει, να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα όπως προανάφερες, τις απόψεις. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα συμφωνούμε, μπορεί και να διαφωνείς, όπως ο σεβασμός δεν έχει επιλογή. Μάλιστα. Ο σεβασμός είναι σεβασμός. Τέλος. Δεν έχει ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Δεν έχει σεβομαι σε άλλα. Όχι. Άλλα. Ο σεβασμός είναι σεβασμός. Το ασυμφωνώ μαζί με χάρη. Άλλη κουβέντα. Είναι άλλη κουβέντα. Διαφωνώ με το χάρη. Mm-hmm. Όμως σέβομαι το χάρη. Τούτον είναι ένα σημείο που αν καταφέρουμε να βάλουμε στη ζωή μας το θέμα σέβομαι, ό,τι θέλεις είτε συμφώνεις είτε διαφωνείς, με πειράζει. Mm-hmm. Ωραίο να πάμε. Είναι ωραία να διαφωνείς με ανθρώπους γιατί γίνεται διάλογος. Μπα μπορείς να διαφωνήσεις, μπορείς να με σου αρέσει και κάτι που βλέπεις, μπορείς δεν να υπάρχει με... κανένα πρόβλημα. Αν εσύ να το συμμερίζεσαι, αλλά... Μα σέβεσαι το οτιδήποτε, μόνο κερδισμένος είσαι. Ακριβώς. Και σε όλα τα επίπεδα, μόνο στη διαφορετική. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα. Σε όλη στην πορεία ζωής. Λοιπόν, Μαρία μου, τι να σου ευχηθώ παρακάτω. Τι είναι το όραμα. Κοίταξε, ξαναείπα ότι δεν είχα χρησιμοποιώ τη λέξη όνειρα σαν Μαρία. Όνειρο για μένα είναι κάτι έτσι πιο στο δικό μου μυαλό, μπορεί να είμαι και λάθος. Είναι κάτι πιο φανταστικό, κάτι που φαντάζομαι ότι και αν και πώς. Εγώ σαν Μάριος βάζω, έχω στόχο και σκοπό. Άρα βάζω στόχους να κάνω κάτι και προσπαθώ να πετύχω. Εν το όνειρευκούμε. Εν τζάμε και αν θέλω, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στο ότι άμα θέλουμε κάτι μπορούμε να το πετύχουμε. Σε όποιον τομέα και να είναι, όποιοι και να είμαστε, ό,τι και έναν τούτο που φανταζόμαστε ότι εκείνος είναι ο σκοπός μου, εκείνος είναι ο στόχος μου. Ξίαστε το λέξη βασικά όνειρα, φαντασία, δούλεψε για να φτάσεις σε εκείνο το πράγμα. Τούτο είναι το έτσι σαν μότο, αν το πούμε. Με λοιπόν σε ριαλίζει το μάτι μου γιατί νιώθω ότι μιλάς κάποια λόγια που σαν να λαλώ τα εγώ. Ναι. Πολλά σημαντικό είναι που λες, ο στόχος. Στόχος, στόχος μου να κάνω το πράγμα. Άρα, στόχος μου είναι να συνεχίσω να ταξιδεύω, να κάνω πράγματα τα οποία με ευχαριστούν. Πράγματα τα οποία μπορώ να προσφέρω στον τόπο μου γενικότερα. Δεν μπορώ να μεν ξαναπώ ευχαριστώ στον κόσμο για την αγάπη που δέχομαι όλα τα χρόνια τη στήριξη. Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι εσύ μόλις έχεις ξεκινήσει, φίλε μου, έχεις πολλά όμορφα πράγματα να δοκείς. Το εκτιμώ το γιατί ξέρεις ότι σέβομαι σε, όπως έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη. Να μην πέω. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι απόψεις σου που σκέφτεσαι έχουν θετικά πρόσημα και πολλά κοντά σε το αποχωγό στο μυαλό μου, άρα είναι πολλά σημαντικό να μου το μεταβάζεις του. Και εκείνο το τραπέζι που λέμε πριν, εύχομαι να έρθει πολύ σύντομα να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να δημιουργήσουμε πράγματα. Εύχομαι σου όλα τα καλύτερα φίλε μου και στους στόχους που έβαλες τώρα, αφού είπαμε είναι στόχοι. Οι στόχοι θα μπουν νη, θα είμαστε νηγοί να σε χειροκροτήσουμε. Σε ευχαριστώ, Χάρη μου, επίσης. Ξέρω ότι καλέσασαι από πολλά podcast και είναι τιμή για μένα που ξεκινούμε ναι. Να είμαι μαζί. Και σίγουρα να ευχηθούμε σε όλον τον κόσμο τις δύσκολες μέρες μέσα που δάμε υγεία, το πιο βασικό. Τα άλλα όλα μπορούμε να δουλέψουμε, να έρθουν. Αλλά δεν έχουμε την υγεία μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Υγεία σε όλον τον κόσμο. Μακάρι να υπάρχει αγάπη η οποία φανταζόμαστε όλοι και θέλουμε. Που εύκολο να το λαλείς, όπως το λαλώ εγώ τώρα. Δύσκολο όμως να το εφαρμόζεις καθημερινά. Να το εφαρμόζουμε καθημερινά. Άρα, στόχους, σκοπούς, υγεία, αγάπη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου. Καλές επιτυχίες. Και είμαι σίγουρος ότι. Επίσης, έχεις πάρα πολλά πράγματα να δοκιμάσεις στον χώρο, έχεις την ενέργεια, έχεις την αγάπη. Αγαπάς τον που κάνεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βασικά, από τα πιο βασικά για μένα, πριν κλείσουμε να σου το πω, από τα πιο βασικά πράγματα για μένα, λοιπόν, να θέλουμε να κλείσουμε έτσι όμορφα το podcast, είναι αγαπώ και είναι που θέλω να κάνω. Νιώθω ότι πετύχαμε τη συζήτηση μας σήμερα, γιατί ήθελα να είναι inspire η συζήτηση σήμερα. Ήθελα να είναι έτσι μια πηγή έμπνευσης για τον κόσμο που μας ακούει. Να μας γράψει ο κόσμος στα σχόλια του, τις απορίες του, να δούμε τι γράψετε μας στα σχόλια σας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Μάριο μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε επίσης τον χορηγό του επεισοδίου, την Πανκυπριακή Ασφαλιστική. Είναι 60 χρόνια δίπλα σας ασφάλως. Τα λέμε στο επόμενο face to face. Να είστε καλά.